χωρίς να χαμογελάτε, χωρίς αλαζονία, χωρίς αυτή την αυταρέσκεια ότι πρώτη φορά εκφράστηκε η δημοκρατία. Ναι, εγώ σε εσάς, ειδικός προσωπικός σε εσάς, που εκθέτεται, προσβάλλεται και ταπεινώνεται τη χώρα, που ακίζεστε χωρίς να έχετε συνείδηση της ευθύνης σας και πολιτικά και προσωπικά, και το φράσος να λέτε σε εσάς, ναι σε εσάς, και στον κύριο Τσίπρα που σας διόρισε και σας κρατά η θέση αυτή. Ναι. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και αυτό λέγεται λαϊκή κυριαρχία. Για να θυμόμαστε και την κυριαρχία με τη δημοκρατική της έννοια. Το 12,5% έλλειμμα έχω την αίσθηση ότι αποτελεί αντικείμενο ποινικής διερεύνησης που είναι εν εξελίξη. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Μιλήσατε το πενταπλάσιο από το προβλεπόμενο. Καθίστε, κύριε Βενιζέλο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Θέλετε επιπροσωπικού μήπως? Επιπροσωπικού μήπως? Σας δίνω επιπροσωπικού για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ο κανονισμός της Βουλής προσδιορίζει επακριβώς πότε και πώς απευθύνεται ο πρόεδρος της Βουλής στο σώμα. Τι περιεχόμενο έχουν και πώς γίνονται οι ανακοινώσεις του Προέδρου προς την Βουλή. Αυτές οι παρεμβάσεις σας, οι δήθεν χαριτωμένες, οι δήθεν απειλητικές, οι δήθεν υπαινικτικές, διατυπώνονται κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Πρέπει να τιμήσετε τη θέση σας. Εάν σας πέφτει μεγάλη, παρακαλώ να προσαρμόστε τα μεγέθη της συμπεριφοράς σας. Θα εφεύρουμε και την προκρούστιο θέση προκειμένου να προσαρμόσουμε στα δικά σας προαπαιτούμενα. Όμως ο κανονισμός της Βουλής ρητά ορίζει ότι ο πρόεδρος ομιλεί από την έδρα. Διαβάστε τον κανονισμό και όταν θέλει να μιλήσει για την ουσία του ζητήματος, δυστυχώς αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως δεν ήταν ουσία του ζητήματος, τότε ομιλεί από το βήμα. Έληξε το προσωπικό, επί του οποίου σας έδωσα το λόγο. Το λόγο έχει για την τριτολογία του ο Πρωθυπουργός κύριος Αλέξης Τσίπρας.